Καλό μήνα σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή Του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δύο, με τον τρόπο της και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Αρχίζει από σήμερα η Άγια Νηστεία, που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική. Αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα. Μένουμε μαζί τους, τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ. Μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλήσεις από σήμερα η Θεία μας Εκκλησία. Αρχίζουμε τη μικρή παράκληση και αύριο τη μεγάλη παράκληση. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις, καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλο. Την Παναγία και το Θείο Βρέφος. Τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας κοντά μας την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη πλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη Θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας στοργική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι, γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της, κάνουμε και τρέλες, ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας, αισθανόμεθα την Παναγιά μητέρα, οικοδέσποινα της Εκκλησίας, οικοδέσποινα του σπιτιού μας, οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την Ιερά Παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν η σφυγήν.
το σατανά και τους συνεκπεσώντας αυτού αγγέλους και τα όποια οργανά τους που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και ευρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε. Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας. Έξω από την ψυχή μας. Χρειαζούμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά, τι κάνουν? Αδειάζουν την ψυχή τους και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη, χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει? Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής ευφροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο, τον επίγειο, στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μένουμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών, καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα: «Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους. Τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους, βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι». Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστη, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίο κακοσόφης και τα όποια οργανά του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων, που είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς
και η άχραντη μητέρα του λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων και με ένα λόγο η Άγια μας Εκκλησία που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτή την ταλέπορη πλάση που είναι ο παράδεισος όπως προείπαμε επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λαθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι. Οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας. Και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα. Και σχεδόν κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι. Και ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα, θα κάνουν κι άλλα ελαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Τι στραβάλλεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Με όλους τους τρόπους, με μανία, τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, εναντίον της πατρίδος μας, εναντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν? Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι' των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα, κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι, να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι και αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η Εκκλησούλα, η άχραντη Εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο πατέρα του για τους σταυρωτάς του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί, και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή ή σε αυτάς, σε θεογνωσία. Τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά. Ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται. Και εκεί που έβριζαν ημολογούν και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και ασπλαχνία δεν το κρατάνε, όχι μόνο αυτό αλλά τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια. Και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται
και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή και με λεβενδιά. Τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία ζούμε με ελπίδα, κάτω τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα». Φόσον ζουν και αναπνέουν, έστω κι αν κάνουν κακό, σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει. Μας περιμένει. Μας περιμένει. Και όχι μόνο κάθε και περιμένει, αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει. Έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας. Στέκεται, ιδού έστικα λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει, κρούει, με γεγονότα χαρμόσυνα, και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό, κρούει και με τα δυο του χέρια. Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιο καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα, ότι ο Χριστός κρούει και του λέει ένας μαθητής, για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος. Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε πικραίνεται περισσότερο και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με μας και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα που έγινε παλιόψαθα των εθνών κάτω Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Πιάνει μαγιά η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία. Αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος, με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες, με ηρωίδες, με μεγαλεία, με τόσα θαυμαστά πολεμιέται για να σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο σκοπός εκείνων που την πολεμούν. Φέρνουν τους βαρβάρους από όλα τα σημεία της γης και με διάφορα προσχήματα, ακόμη και με επιταγή, θέλουν να τους επιβάλλουν, να τους εγκαταστήσουν και να μείνουν εδώ, να αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση, να αλλάξει η γλώσσα μας, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, η εκκλησούλα μας, ορθοδοξία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα νίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και νικά, και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του. Κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας. Για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας, να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα. Ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία μας Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου,
Η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα, τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, η πρεσβεία η θερμή και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, όταν βάρβαροι, υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλησαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν, και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστέ, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστέ, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των αβάρων και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς, και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι στάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία τους στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει. Σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίαση. Και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους, μπορεί η Παναγιά, και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς, που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ, μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σ' όλους αυτούς τους ταλέπορους. Τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω και η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται. Γι' αυτό και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν και λέει δεν έχουμε λεφτά και πούς ακόμα. Θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά, να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, στον τόπο που γεννήθηκαν. Και με ό,τι καλό πήραν από εδώ, ακόμη και με τα χρήματά μας, ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Η εκεί δική του είπα στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Λέει τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε, ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτή την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν, έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους.
ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του γέροντα και το συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν, δεν ενόχλησαν πάλι. Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί μέσα και οι έξω πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν είναι και τελειωτικό. Δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν? Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να κριθεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση στην άμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια στην ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά αφήρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται, αυτούς γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και αυτός είναι ο αφέντης του κόσμου, ο αφέντης της ιστορίας, ο αφέντης της ψυχής μας, ο αφέντης του καθενός. Αυτός είναι το μεγαλείο. Και αν εγερθεί ο Κύριος και αρχίσει και κυνηγάει, τι θα κάνουμε? Αμαρτωλοί που φύγουμε, πού θα κρυφτούμε? Μπορεί λοιπόν η Παναγιά και ο Χριστός να απαλλάξουν την πατρίδα μας. Όσοι δεξ αυτών των ερχομένων εδώ, των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, γιατί στο βάθος δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους φέρνουν με όλους τους τρόπους. Όσοι είναι καλοί και προς εκκλησιασμών, ας μείνουν. Ας γίνουν χριστιανοί, ας γίνουν Έλληνες, ας γίνουν δικοί μας. Η Εκκλησία έχει σκοπό να προσλάβει όλο τον κόσμο και να κάνει τον κόσμο Εκκλησία και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία σου λέμε κάθε μέρα. Όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν, και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους, είχε τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε και επιπλέον και Έλληνας να είδω και χριστιανός, ο έπαρχος ρωτούσε γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις. Υπήρχε έλεγχος, λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι? Να μην υπάρχει έλεγχος, να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγιάς. Και αν είναι πιστοί και κακόμοιροι, παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι, ποιος θα τους παρηγορήσει? Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλουν ένας όλο φόρους. Ένας όλο φόρος. Και διάφοροι κοινοφελείς οργανισμοί μας έχουν τρελάνει. Πας, παίρνεις από τον ΑΤΕ λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλος ο συνταξιούχος που δεν έχει, παίρνει μια 20. Τώρα με τα ευρώ πόσο παίρνει δεν ξέρω. Λοιπόν, και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει, να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανείς. Και αν είναι πιστός, θέλει να τον πει και στους ανθρώπους. Και ο πιστός θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένος και ο μη πιστός. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελείς οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας στρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση τα υψηλά και την φτωχία τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχική ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το είπε ο Χριστός, σου και πάρ' το μόνο ζήστε άνθρωπος. Αλλά παντήρηματι έχει προβωμένο δια στόματος Θεού. Έτσι είναι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα να πεις για την πατρίδα σε κοροϊδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγιά γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση. Και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους.
και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησιάς, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούσε μαθών και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα βυζαντινά χρόνια ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία. Ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής. Και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του. Και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους. Και είχε τη γυναίκα και την κόρη του. Και εκείνες έκλαιαν. Πού μας αφήνεις αφέντη, πού μας αφήνεις άρχοντα, εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία, με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες. Θα μας λείψεις, θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου. Πού μας αφήνεις, και αυτός χαμογελώντας τους λέγει, στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη θεία προστασία, εκεί σας αφήνω. Και έφυγε. Μια μέρα, ένας από τους υπηρέτες, κινηθείς υπό του διαβόλου, του αρχιεκάκου Όφεως, σκέφτηκε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει, σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. Καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν. Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα. Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ όρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και μην νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και να ταλαιπωρούμε το κοσμάκι και να αδικούμε και να σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Έμεινε εκεί ακίνητος. Και από τη μανία και την οργή του που δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, έβριζε και έβγαζε αφρούς. Και σε μια στιγμή, στη μεγάλη παραφορά και απελπισιά του, παίρνει το μαχαίρι και το γυρίζει στο λαιμό του και αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τους αφήνουμε όμως. Και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας. Και πίνουμε νεράκι από θολωμένα πηγάδια και βρύσες και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας και μάλιστα εμείς οι Έλληνες της Ελληνοορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο γραμμένο στη γλώσσα μας, η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, τα πατερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας. Στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνιρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο να ξέρετε οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού, αγαπούν την ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο, αγαπούν με λατρεία, με στοργή. Μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα. Τα μαθαίνουν. Και όμως μου έλεγε προχθές
κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση. Παππούλη, λέει, ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα. Θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου. Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει την αθεία και απιστία. Μπήκα στην εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα, άλλαξα. Και εγώ της λέω, εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα, εσύ είσαι Ορθόδοξη. Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία, κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα και εξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της εκκλησίας. Αυτοί είναι ταλέποροι. Αυτοί είναι δυσκολεμένοι. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται. Και είναι κοντά τους. Είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί καημένοι ανανύφουν ξαφνικά. Πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν? Ανανύφουν ξαφνικά. Και έρχονται στην εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή. Και αλλάζουν. Και γίνονται υπέρμαχοι της πατρίδος, υπέρμαχοι της εκκλησίας, υπέρμαχοι της ιστορίας, υπέρμαχοι του καλού και του ωραίου. Και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου του. Μυστήριο δεν είναι αυτό. Μυστήριο δεν είναι η ζωή. Μυστήριο δεν είναι η εκκλησία. Μυστήριο δεν είναι η ύπαρξη. Μυστήριο δεν είναι όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα περισσότερα δεν φαίνονται. Εννοώ τα καλά. Έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος. Αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο στοργικά μας φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια, οι όποιες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί, στον Κύριο και στην Παναγιά. Θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι η πίστη. Το άφημα στα χέρια του Χριστού. Το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη στην Άγια Εκκλησία, στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέει και την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα. Προς την ενότητα. Να ενωθεί με το Θείον. Να συνυπάρξει με ταυτού εις αιώνας αιώνων. Εν αγαλιάσει και εν εφροσύνη μυστική και αρήτο και παντοτινή. Ρέπομε προς το Θείο, ακόμα και όταν εγκληματούμε και όταν κάνουμε οποιοδήποτε κακό. Ψάχνουμε, όπως έλεγε ένα νεότερος διανοητής της Ευρώπης, ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό μας, την ευτυχία μας, την Παναγία μας, την Εκκλησούλα, την αρχαίγονη δικαιοσύνη, την αγάπη, την υπομονή, τη λατρεία. Ψάχνουμε και ψάχνουμε. Ο αντίδικος βέβαια και τα όργανα του μας βάζουν τρικλοποδιές. Θέτουν εμπόδια στην πορεία μας αυτή. Αλλά εκείνος που αγαπά, εκείνος που μετανοεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό, να πει από το αθάνατο νερό του, να αναβαπτιστεί, να αναγεννηθεί και να γεμίσει ομορφιά και χάρη. Ομορφιά και χάρη. Αυτή η ομορφιά και αυτή η χάρις κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εις τους αιώνας των αιώνων. Και εδώ στην πατρίδα μας κυκλοφορούν περισσότερο. Είναι αγιασμένη η γη με τα ιερά οστέα των μαρτύρων, των ηρώων και των Αγίων. Είναι ποτισμένη με το άμμο αίμα τους. Το δέντρο της πίστεως και της πατρίδος είναι ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων.
και έχουν μπει γερά θεμέλια, ασάλευτα θεμέλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, για αυτό τον τόπο και σε αυτή την πατρίδα. Γι' αυτό, όσο και αν προσπαθούν οι όποιοι ξεθεμελιωτέ να την αλλάξουν, δεν θα το μπορέσουν. Ήδη θα φύγουν οι τιμένοι. Εγώ θα ευχόμουν να φύγουν, όχι να φύγουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό θα είναι η χαρά του Χριστού, η χαρά της Παναγιάς, η χαρά των ουρανών, το αγαλίαμα της γης. Αφού χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, και χαρά γίνεται ομοίως στη γη, γιατί με τη μετάνοια ενώνεται ουρανός και γη και πανηγυρίζουν. Μπήκαμε λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, στον Ιερό 15 Αύγουστο και αρχίζουμε από σήμερα την νηστεία, την πνευματική και την υλική δυνάμη, τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Ας έρθουμε στην Εκκλησιά, και η Εκκλησιά δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος, και ας κάνουμε παρέα και αγάπη με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους. Ας εξομολογηθούμε αν θέλουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λύτρωση. Ο εφευρέτης του στιθοσκοπίου Λαμενέκ, όταν πρώτη φορά εξομολογήθη και βγήκε από την Εκκλησιά, ένιωθε, λέει, αηδόνια να λαλούν στον κόρφο του. Γέμισε φροσύνη. Ας κάνουμε εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα ή εκβιασμός του ανθρώπου. Αν γίνεται έτσι, είναι λάθος. Εξομολόγηση είναι δοξολογία. Εξομολογούμε στα αρχαία, σημαίνει δοξολογώ. Εξομολόγηση είναι απαλλαγή από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα νεκρά της έργα. Όταν απαλλαγεί η ψυχή, χαίρεται και καταχαίρεται και εφραίνεται, και ύστερα με την άδεια της Εκκλησίας, την ευλογία του Πνευματικού, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε αθάνατοι, καθαριζόμαστε από τα πάντα και είμαστε έτοιμοι και για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως θα σταματήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά όλους, σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, και αφού ζητήσω κι εσείς να προσεύχεστε για μένα και εγώ για σας και όλοι για την πατρίδα μας και την οικουμένη, και να ευχηθώ ολόψυχα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και καλή αντάμωση πάλι. Σας ευχαριστώ. Thank you.